φρένο στις διακρίσεις που γίνονται για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα σεξουαλικού προσανατολισμού, επιχείρει να βάλει κυβέρνηση στο χώρο εργασίας και όχι μόνο. Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει την απόλυτη εξομοίωση του συμφώνου συμβίωσης με το γάμο, είτε πρόκειται για ομόφυλα είτε για ετερόφυλα ζευγάρια. Εξέλιξη που κάποιοι εξακολουθούν να βλέπουν με στραβή ματιά. Σωστό μιλάνε. Όλοι οι άνθρωποι, λέτε, έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ναι. Τα ίδια είναι. Ανάλογα, όπως το εννοεί ο καθένας. Πιστεύω ότι είναι θέμα δικό τους. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να συμβιώνει με όποιο θέλει. Και δεν υπάρχει κανένας. Για μένα, δηλαδή, καλός να γίνει. Οι νέες ρυθμίσεις που οδηγούν σε καθολική εξίσωση του συμφώνου συμβίωσης με το γάμο αναγνωρίζουν ουσιαστικά τα ίδια δικαιώματα και άρα οι σύζυγοι μπορούν να διεκδικήσουν συνυπηρέτηση, οικογενειακά επιδόματα και άλλα. Είμαι σύμφωνος με αυτό το μέτρο, το νόμο, γιατί πρέπει ο καθένας να μπορεί να ζει άνετα από τη ζωή του. Να συμβιώνουν, συμφωνώ. Να υιοθετούν παιδιά, δεν συμφωνώ. Τους εκτιμώ, τους αγαπώ όλους. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε. Τι έχουμε γνώμη, μας ρωτάνε ποτέ μας. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει, αφού δύο άνθρωποι θέλουν να ζήσουν μαζί, αρκεί να μην έχουν εξαίρεση, να μην κάνουν πράγματα που δεν πρέπει και όλα αυτά. Το συμφώνο συμβίωσης πάντως κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα και κατ' επέκταση και στην Κρήτη, με τον νομό Ηρακλείου να κρατά τα σκύπτρα. Στα Χανιά, μάλιστα, υπεγράφει πριν από λίγες ημέρες το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ δύο γυναικών 40 ετών, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν δύο άνδρες ενώθηκαν με τα ίδια δεσμά στο Δήμο Πλατανιά. Δεν μου κάθεται καλά, δεν μου κάθεται όμορφα. Πρέπει να τηρούμε την παράδοση. Και με σύμφωνο συμβίωσης δεν την τηρούμε. Όχι βέβαια. Εμείς είμαστε παλαιών αργών. Και ενώ το σύμφωνο συμβίωσης που είναι ένα συμβόλαιο που υπογράφουν δύο άνθρωποι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ένας οικονομικός γάμος, εν τούτης η Εκκλησία δηλώνει κάθετα αντίθετη με αυτή τη μορφή του γάμου. Γιατί όχι, γιατί ο λόγος. Είναι και μια λύση πιο οικονομική ενδεχομένως, βλέπετε αυτό. Ναι, είναι, γιατί άμα μπορείς να συμβιώσεις με το τέρας σου, γιατί όχι. Σε τίποτα, γιατί είμαι κατά του γάμου. Τώρα, αν οι λόγοι που ισχυρίζονται δεν είναι θέμα πίστος, αλλά είναι θέμα οικονομικών, νομίζω ότι το μυστήριο σαν μυστήριο και σαν εκκλησία δεν έχει έξοδα. Τα έξοδα, τα πολλά, γίνονται για τα κοινωνικά, για το θεαθήνε κλπ. Αυτά μπορούν να κοπούν. Ας έρθουν σε εκκλησία το ζευγάρι με την οικογένειά του, να ευλογηθούν από τον Χριστό, να πάνε καλά, να πάνε όλες αυτές τις ευχές και να κάνουν το καινούριο ξεκίνημα της ζωής τους. Στο πολυνομοσχέδιο πάντως προβλέπεται ότι όποιος μεταχειρίζεται δυσμενός τον άλλο, κάνοντας διακρίσεις, θα απειλείται με φυλάκιση από 6 μήνες έως 3 χρόνια και με χρηματική ποινή από 1.000 έως και 5.000 ευρώ.